Γεια σας και σήμερα. Σήμερα θέλω να δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε σωστά κανάβι. Το κανάβι είναι ένα υλικό το οποίο χρησιμοποιείται από πολύ παλιά μέχρι και σήμερα για τη στεγανοποίηση δύο σπυρωμάτων. Είναι αυτό εδώ πέρα. Το κανάβι. Και λινάρι μπορούμε να το πούμε και κανάβι. Αυτό που θέλω να πω είναι όταν πάω να βιδώσω αυτό το σπύρωμα, αυτές τις βόλτες πάνω σε κάποιες άλλες και είναι όπως μου το δίνει το εργοστάσιο η βόλτα χωρίς να την πειράξω και έχω βάλει το κανάβι, υπάρχει περίπτωση το κανάβι να γλιστράει προς τα πίσω την ώρα που βιδώνω και έτσι να μην στεγανοποιήσει σωστά. Αυτό που θέλω να πω, το πρώτο πράγμα είναι παίρνουμε μία λάμα, είναι μία κλασική μπριονόλαμα δύο όψεων, κρατώντας τα δόντια της προς τη φορά, προς το χέρι μου, είναι, τα δόντια έχουν φορά προς το χέρι που κρατάω, παίρνω τη λάμα και το διακόπτη και ξύνω για να μπορέσουν να γριέψουν οι βόλτες. Όταν βάλω το κανάβι επάνω, να γατζωθεί πάνω στις βόλτες εδώ πέρα, να γατζωθεί εδώ πέρα και να μην γλιστράει προς τα πίσω την ώρα που θα βιδώνω στο άλλο εξάρτημα, στις άλλες βόλτες, στο άλλο κομμάτι που θα μπει ο διακόπτης. Λοιπόν, τώρα πολύ βασικό κομμάτι για να έχω καλή στεγανοποίηση είναι ο τρόπος που θα βάλω το κανάβι μου. Το κανάβι θα σας δείξω τώρα εδώ πέρα. Βγάζω μια ποσότητα που θα χρειαστεί να μπει επάνω στον διακόπτη. Αν έχω πάρει λίγο, παίρνω λίγο ακόμα. Λοιπόν, το χτενίζω ελαφρώς να μην το κόψω. Βλέπετε εδώ πέρα το πιο πολύ το κρατάω στο δεξί μου χέρι και το λιγότερο στο αριστερό. Θα ξεκινήσω βάζοντας κανάβι μπροστά στις βόλτες. Βλέπετε εδώ, κάνω τον πρώτο κύκλο και το κανάβι πάει και πατάει επάνω στο σημείο που ξεκίνησα. Αφήνω το αριστερό γιατί δεν φεύγει τώρα, το κρατάει το άλλο. Βάζω τον αντίχειρά μου επάνω. Φέρνω άλλη μία βόλτα και πηγαίνω ελαφρώς προς τα πίσω. Και παίρνω και την άλλη άκρη που άφησα, βλέπετε εδώ πέρα, πάντα τεντωμένο και σφιχτό το κανάβι, παίρνω και την άλλη άκρη και προχωράω. Το κανάβι πρέπει να έχει σχήμα πλακέ, βλέπετε εδώ πως είναι, πρέπει να είναι σε σχήμα πλακέ και όχι σε σχήμα κορδονιού στρογγυλό δηλαδή, δεν χρειάζεται να είναι στρογγυλό, δεν μπορώ, δεν κάνει δηλαδή να είναι στρογγυλό και αρχίζω να τυλίγω προς τα πίσω. Λοιπόν, βλέπετε εδώ. Χτενίζω, φεύγουν τα περιτά. Όταν φτάσω σε ένα τέτοιο σημείο, σχεδόν ένα εκατοστό και κάτι, γυρίζω το τελείωμά μου να τερματίσει στην αρχή από όπου και ξεκίνησα. Βλέπετε εδώ. Και το στρώνω. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο έχει στρώσει το κανάβι επάνω στις βόλτες. Αν παρατηρήσετε εδώ πέρα, την πρώτη μισή βόλτα την έχω αφήσει άδεια από κανάβι. Ο λόγος που το κάνω αυτό το πράγμα είναι την ώρα που θα πάω να βάλω επάνω στο εξάρτημα το διακόπτη που θα βιδώσει, να μπορέσει να πιάσει. Γιατί αν έχω βάλει κανάβι μέχρι μπροστά, θα προσπαθώ να βιδώσω και αυτό δεν θα πιάνει. Θα με δυσκολέψει πολύ δηλαδή να πιάσει. Οπότε η πρώτη μισή βόλτα είναι άδεια ούτως ώστε να πιάσει επάνω στο εξάρτημά μου και μετά αρχίζει κονικά και μεγαλώνει. Και το άλλο βασικό κομμάτι είναι όταν τελειώσω με το τύλιγμα στις βόλτες με το κανάβι μου, το τελείωμα του καναβιού θα το φέρω στην μπροστά βόλτα ξανά ούτως ώστε να, την ώρα που θα μπει στο εξάρτημα ο διακόπτης για να βιδώσω, το κανάβι να έχει κλειδώσει μέσα και να μην πετάει προς τα πίσω. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι ούτως ώστε στη συνέχεια θα δούμε πάρα πολλά βίντεο για το κάθε τι που μπορούμε να φτιάξουμε αναλυτικά για το κάθε κομμάτι. Να είστε και γνώστες των πραγμάτων και ό,τι μπορείτε και περνάει από το χέρι σας να το φτιάχνετε και μόνοι στο σπίτι. Για χαρά και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι πάλι.